το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει και επιστρέφει ως πρωταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων. Για μια τελευταία ευκαιρία και ένα στοίχημα, το ΠΑΣΟΚ να γίνει μια μεγάλη παράταξη. Έκανε λόγο, μιλώντας σε μέλη του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, υποψήφιος στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου, Μιχάλης Κατρίνης. Ο Μιχάλης Κατρίνης, μάλιστα, αναφέρθηκε στην Κρήτη και τους δημοκρατικούς αγώνες, στέλνοντας, όπως είπε, το μήνυμα της ρήξης με τα συμφέροντα. Νομίζω ότι είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να μεταφράσει σωστά το μήνυμα με μια μαζική συμμετοχή που θα δώσει καθαρή εντολή ώστε το ΠΑΣΟΚ να φτιάξει μια μεγάλη παράταξη, ένα κόμμα εξουσίας που θα κερδίσει τις εκλογές. Και εδώ, από την Κρήτη, που διαχρονικά αλλά και με την ιστορία της δημοκρατικής παράταξης έχει συνδεθεί με επιλογές ρήξης και ελπίδας, στέλνω το μήνυμα αυτό της ρήξης και της ελπίδας. Εδώ από το Ηράκλειο, από την Κρήτη των δημοκρατικών αγώνων και των δημοκρατικών κατακτήσεων. Ο κύριος Κατρίνης, σε ό,τι αφορά την εκλογική μάχη, διευκρίνησε ότι μέσω αυτής και την ανάδειξη νέας ηγεσίας, επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προσδιορίσει και πάλι με σαφήνεια το ιδεολογικό του στίγμα. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να εμφανιστεί ως μια εκδοχή βελτιωμένης νέας δημοκρατίας. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει, αλλά οι μη προνομιούχοι σήμερα είναι εκατοντάδες χιλιάδες και το ΠΑΣΟΚ, η παράταξη η οποία συνδέθηκε με τα κοινωνικά στρώματα, με τη μεσαία τάξη, με τους εργαζόμενους και τους νέους, πρέπει να ξανασυνδεθεί μαζί τους αυθεντικά και πρέπει βεβαίως να μιλήσει καθαρά και δυνατά για αυτά που τους απασχολούν και αυτά που τους ενοχλούν. Σε ό,τι αφορά τη μετεκλογική φάση, υποστήριξε ότι σε καμία περίπτωση δεν φοβάται την ενότητα, ενώ σημείωσε ότι για να επιστρέψει ο κόσμος πίσω στο ΠΑΣΟΚ χρειάζονται καθαρές θέσεις. Εγώ δεν φοβάμαι για την ενότητα. Αυτό είναι σίγουρο, ούτως ή άλλως έχει φανεί και στις προηγούμενες προεκλογικές αναμετρήσεις. Δεν αρκεί όμως μόνο η ενότητα για να επιστρέψει ο κόσμος πίσω στο ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται καθαρές θέσεις. Χρειάζεται λόγος με γωνίες. Χρειάζεται σύγκρουση με κατεστημένα και λογικές που σήμερα ενοχλούν τους πολίτες και αναζητούν πολιτική έκφραση και διέξοδο. Πάντως, απευθυνόμενος στους κριτικούς, ζήτησε τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία με στόχο τη δημιουργία μιας μεγάλης πολυσυλλεκτικής και πατριωτικής, όπως τόνισε, παράταξης. Εγώ νομίζω ότι πολλοί κόσμος θέλει να επανασυνδεθεί με το ΠΑΣΟΚ, συμμετέχει στις ομιλίες που κάνουμε όλοι οι υποψήφοι. Άρα, αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και ενδεικτικό ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον επιστρέφει. Άρα, ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα και βεβαίως μια ευθύνη για το ΠΑΣΟΚ να μεταφράσει αυτή τη συμμετοχή σε πρωτοβουλία ώστε να κάνει μια μεγάλη παράταξη ευρύχωρη, πολυσυλλεκτική και πατριωτική. Μια μεγάλη παράταξη που θα είναι πλειοψηφική και νικηφόρα, αυτό που αξίζει στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ.